Το θέμα είναι ότι τώρα λόγω κορονοϊού όλα κλείσανε. Εντάξει, λίγο δυσκολέψανε τα πράγματα. Οι άδειες θα βγουν, θα γίνουν καζανίσματα σε αυτούς τους 4-5 οι οποίοι είναι κάθε χρόνο εκεί. Τώρα να δούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή, φυσικά θα γίνει οικογενειακά. Ξεχνάμε τσιμπούσια και όλα τα οι μαζόξεις πολλών ατόμων. Τα ξεχνάμε. Οικογενειακά θα γίνει. Δηλαδή, και εγώ ίδιος δηλαδή, που θα καζανίσω φέτος, δεν. Δηλαδή, στον άνθρωπο ο οποίος καζανίζω, μου είπε θα είμαι με το γιο μου, τέρμα. Να. Το γιο του, τέρμα. Θα πάω αναγκαστικά να παραλάβω βέβαια, να του πάω τα σίκα και θα πάω να παραλάβω τη σούμα μου. Από σίκα? Από σίκα φυσικά. Οι περισσότεροι δηλαδή. Όλοι εμείς κάτω καζανίζουμε στα μεστά, καζανίζουμε με σίκα. Και η παραγωγή είναι για τον καθένα για να καλύψει ατομικές ανάγκες. Ατομικά, έτσι. Σωστά, ναι. Για το σπίτι του, ο καθένας για το σπίτι του. Η διαδικασία είναι εύκολη όσον αφορά την συλλογή του προϊόντος, την προετοιμασία. Οτιδήποτε είναι αγροτικό δεν είναι εύκολο. Κλαδέματα σικιών ή φυτέματα που βάζουμε με μπόλια, καλλιέργεια, μάζεμα, να τα ξεράνεις. Έχει μια διαδικασία ότι δεν υπάρχει κάτι εύκολο, όλα είναι δύσκολα. Μπορεί φέτος να μην κάνετε τσιμπούσια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παραγωγής της σούμας. Ωστόσο το προϊόν θα παραμείνει. Υπάρχει προσδοκία για τσιμπούσια στο άμεσο μέλλον? Στο άμεσο μέλλον. Μετά την απελευθέρωση. Του χρόνου να είμαστε καλά. Καλά να είμαστε. Του χρόνου να είμαστε καλά, φυσικά. Γιατί παραγωγή μιλάμε, σε ένα χωριό όπως τα μεστά, γιατί παραγωγή μιλάμε, γιατί ποσότητες? Εγώ θα βγάλω φέτος καμιά 40-50 κιλά σούμα. Ο καθένας για το σπίτι του που λέμε, έτσι. Μην φαντάζεις δηλαδή ποσότητες τρελές. Ο καθένας βγάζει. Πόσοι περίπου καζανίζουν? Αυτό θα ρωτήσω. Στην περίπτωση των μεστών, λέω τώρα, επειδή λίγο πολύ έχετε μια εικόνα, είναι 4 η παραγωγή. Αναλόγως τα άτομα, δηλαδή, εγώ έχω τον ξαδερφό μου. Φέτος θα έχετε και απώλειες, επειδή υπάρχει και αυτή η απαγόρευση στην έλευση των ετεροδημοτών. Έρχονταν και Αθηναίοι, μεστούς οι Αθηναίοι. Δεν ήρθαν μόνο για αυτό το σκοπό. Φυσικά. Μάλιστα. Είναι μία από τις πολλές απώλειες. Όλα έχουν πάει πίσω. Το κοινωνικό κόστος αυτό που περιγράφουμε λόγω της πανδημίας. Όλα έχουν πάει πίσω λόγω της πανδημίας ακριβώς.